αν σκεφτείς ότι το νερό ήταν εδώ, ας πούμε, και μέσα μόνο σφουγγάρισα, είναι μια χαρά. Έτσι. Απλά το βασικό πρόβλημα εδώ είναι τα λάθος έργα που γίνονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπράβο, γίνονται καμιά φορά έργα βιτρίνας που αξίζουν πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια. Και καταστρέφει την κατάσταση αυτό. Και φέρνει το χειρότερο. Εν έτη 2021 μιλάμε για πλημμύρες, έτσι. Μιλάμε για πόσιμο νερό που το Βαρθολομιό δεν έχει, όπως και η Γαστούνη δεν έχει, άλλωστε το ίδιο δίκτυο είμαστε. Και είμαστε το 2021, δεν είμαστε το 1821, δεν είμαστε 200 χρόνια πίσω. Έτσι, φτιάχνονται, ας πούμε, έργα υποδομής από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία μπορεί να είναι φαραωνικά, τεράστια, πανάκριβα και ουσιαστικά τίποτα. Δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι χωρίς μελέτη. Εννοείται ότι έχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Έχει σηκωθεί ο δρόμος, έχει σηκωθεί από τη φυσική του θέση. Δεύτερον, διάφορα έργα τα οποία γίνονται, μεγάλη οδική άξονα, σιδηροδρομικές γραμμές, χωρίς να υπάρχει ζήτημα αποστραγγιστικό. Όχι, αυτά δεν μας απασχολούν πιθανότατα. Όχι. Δεν απασχολούν μόνο που ψηθήνονται, σε εμάς απασχολούν. Είναι ζήτημα κόστος. Εννοείται ότι είναι ζήτημα κόστος. Το πρόβλημα που δημιουργείται κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο στην κεντρική αγορά του Βαρθολομίου και ως παράδρομος, δεν είναι από ένα ποταμάκι που ήταν φραγμένο και τέτοια, είναι συνδυασμός πραγμάτων.